στο δρόμο και παρόλα αυτά βγαίνετε για να μας κάνετε ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. 4-0, εύκολο το μάτς σήμερα ή δύσκολο στη Σκύρο? Όλα τα μάτς θα μου πείτε είναι δύσκολα. Ναι, εντάξει, δύσκολα και εξίσου σημαντικά. Και πολλές φορές πολλά παιχνίδια που θεωρητικά να φαίνονται έτσι εύκολα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα και το αντίθετο. Για ένα φαινομενικά δύσκολο παιχνίδι να αποδειχθεί εύκολο. Το πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ήταν έτσι περισσότερο αμφίροπο το παιχνίδι. Και θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και ένα γκολ, ας πούμε, για να έχει ισοπαρίσει και το παιχνίδι η ομάδα της Σκύρου. Στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Εντάξει, τελειώσαμε με αυτό το αποτέλεσμα, όλα καλά. Τώρα πάλι ξεφεύγεται 7 βαθμούς. Πάλι κερδισμένοι, αφού η Αρτάκη σήμερα κέρδισε, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να καταφέρει, είχε 15 η Αρτάκη, 14. 17 η Αρτάκη, 24 εσείς. 7 βαθμούς μπροστά. Τι είναι για σας αυτή η διαφορά, η οποία χτίζεται σιγά σιγά και ότι η ομάδα δεν δέχεται και γκολ, έτσι? Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ράδιο 1 ο κύριος Τόγιας, ο προπονητής της ομάδας του Αυλωναρίου, και είπε ότι η ομάδα που δεν δέχεται γκολ παίρνει και το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι ένα από τα θετικά. Αν και εμείς δεν κοιτάμε μόνο αυτό, κοιτάμε έτσι την ομάδα στο σύνολό της και να δουλεύουμε. Και για την άμυνά μας, για την αμυντική μας λειτουργία, να το πω έτσι, και σωστά και για την επιθετική μας. Εντάξει, κάποια στιγμή θα δεχτούμε και γκολ, κάποια στιγμή θα χάσουμε κιόλας. Αυτά είναι το λιγότερο για μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δουλεύουμε καλά σε καθημερινή βάση, που κάτι που γίνεται δηλαδή, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές, από την ευσυνειδησία τους για τη δουλειά που βγάζουν καθημερινή στις προπονήσεις. Να είμαστε καλά οργανωμένοι, όπως και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ κοντά η διοίκηση και σε μένα και στους ποδοσφαιριστές, και να γινόμαστε όλο και το πιο σημαντικό απ' όλα να έχουμε διάρκεια, γιατί αυτό θα μετρήσει. Έχουμε παίξει 8 αγωνιστικές, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Δεν μπορεί να λέμε, εντάξει, σίγουρα είναι ένα, όλοι μας το θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά και σίγουρα θες πάντα να αποκτάς ένα πλεονέκτημα, ας πούμε, και με τους βαθμούς. Αλλά εάν δεν έχουμε διάρκεια δεν θα έχει καμιά σημασία αυτό, ας πούμε, και θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Την Τετάρτη, οπότε... ναι, την Τετάρτη, coach, να σας κάνω μια ερώτηση. Χάσατε από την Αρτάκη 4-3 στο κύπελο, ναι. Δέχτηκατε 3 γκολ. Πώς ήταν εύκολο, δύσκολο να διαχειριστείτε όλο το αυτό μετά την αποκλεισμό της ομάδας, γιατί είσαι ΑΟ Χαλκής, έτσι, και είσαι μέσα σε όλους τους στόχους? Πόσο δύσκολο ήταν να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα? Δεν σας επηρέασε καθόλου το ατυχή αποτέλεσμα στο κύπελο? Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, πέρα από το σκεπτικό στο παιχνίδι, αλήθεια είναι, και κάποια πράγματα. Μερικές φορές κάποια πράγματα στο πρόσφατο τα σχεδιάζει όλα καλά, λεπτομέρεια, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Πάρα πολλά στραβά στον άγωνα, ας πούμε. Εντάξει, εμάς μας πήρε αυτό. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι να μειώσουμε την κήκη της Αρτάκης, γιατί τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλαμε κι εμείς να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Όλα μέσα είναι αυτά. Βέβαια, εμείς λέμε, εγώ λέω ότι η ήττα είναι το θεμέλιο της νίκης, ας πούμε. Και μέσα από κάποιες φορές μια ήττα μπορεί να σε ωφελήσει περισσότερο από μια νίκη. Και όπως λέω, ότι η όρημη ομάδα και καλή είναι αυτή που συνέρχεται γρήγορα μετά από ένα άσχημο χτύπημα. Αυτό το παιχνίδι, πέρα από την ικανότητα έτσι, της Αρτάκης, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μας πήγανε πολλά πράγματα στραβά μέσα στο παιχνίδι. Την ώρα που κερδίσαμε με 0-1, χάσαμε τον τερματοφύλακά μας, κάναμε κάποιες αναγκαστικές. Τέλος πάντων, δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά και από αυτό το παιχνίδι κερδίσαμε πράγματα, πιστεύω, τα οποία θα μας χρησιμεύσουν στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις, ας πούμε. Σωστά. Για να μάθεις να κερδίσεις, πρέπει να μάθεις να χάνεις πρώτα, ας πούμε. Και εμείς θα πρέπει να μάθουμε να χάνουμε κιόλας. Εντάξει. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν χάνει, η ομάδα που της πάνε όλα καλά στο γήπεδο, ας πούμε. Μάλιστα.
Δεν θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, coach. Καλή επιστροφή να έχετε και συγχαρητήρια και για την νίκη σήμερα, αλλά και για την πορεία μέχρι τώρα του ΑΟ Χαλκής. Ο ΑΟ Χαλκής, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μάλλον θα συμφωνήσετε, είναι για παραπάνω κατηγορία και δεν είναι για τοπική κατηγορία, έτσι δεν είναι? Η ιστορία της ομάδας, λέω, για την ιστορία μιλάω. Η ιστορία της ομάδας, ναι, εντάξει, εδώ είναι έτσι, δείτε, κατάκι. Εύκολο να το λέμε όλοι μας και όλοι μας θέλουμε να πάει ψηλά ο Χαλκής, ας πούμε. Σίγουρα όμως κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλοι μας, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση και εμείς το team. Χρειάζονται βέβαια κάποιες προϋποθέσεις, ας πούμε, και κάποια θέματα που πρέπει να τα λύσουμε και να προσπαθήσουμε σε όλους τους τομείς για να το καταφέρουμε αυτό, ας πούμε. Δεν είναι απλό, ας πούμε, έτσι. Το να λέμε είναι εύκολο. Χρειάζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν πέφτεις να σηκωθείς. Coach, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Απλώς εγώ λέω ότι η ομάδα ανήκει παραπάνω, σε παραπάνω κατηγορία, οπωσδήποτε. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Το καλό είναι ότι έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πραγματάκια. Όλοι μας έχουμε έτσι μια ωριμότητα και προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις για μια υγιή ομάδα και αυτό θα δούμε που θα μας βγάλει στη συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή σε όλη την αποστολή και συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της Σκύρου, Δρόσος Σπύρος. Είναι ο προπονητής της Σκύρου. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καταρχάς, καλησπέρα, coach. Καταρχάς, δεν λέγουμε Δρόσος Σπύρος, Δρόσος Θανάσης λέγουμε. Δρόσος Θανάσης. Θανάση, συγγνώμη, γιατί μου το δώσαν οι συνάδελφοι εδώ, μου το δώσαν σαν Σπύρος. Ωραία. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το διορθώνουμε λοιπόν. Δρόσος Θανάσης, ο προπονητής της ομάδας της Σκύρου. Καλησπέρα, coach. Η ομάδα της Σκύρου φέτος δεν τα πάει καλά στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Τι φταίει και η ομάδα δεν μπορεί, έτσι, να κάνει την πορεία που έκανε πέρσι στο πρωτάθλημα στην Α κατηγορία? Εντάξει, να ξέρετε ότι ήταν μια. Είναι μια μεταβατική περίοδος για μας. Φέτος η φετινή χρονιά, δηλαδή, μεταβατική περίοδος. Είχαμε αρκετές απουσίες σε σχέση με την περσινή ομάδα. Με αποτέλεσμα να έχουν εισχωρήσει αρκετά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Συν βέβαια το πρόβλημα που έχουμε με. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν δείτε την 11η, έχουν φύγει αρκετά παιδιά. Ακριβώς, βέβαια. Και εντάξει, εισχωρήσαν κάποια νέα πρόσωπα τα οποία θέλουν, βέβαια, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει από πίσω τους κάποιους παίκτες οι οποίοι θα βοηθούσαν άμεσα στην κατάσταση που θα βρισκόταν, βέβαια, που το ξέραμε. Είστε μια νεανική ομάδα που κάνετε μια νέα προσπάθεια, ακριβώς, αυτό λέτε. Ακριβώς. Υπάρχει και η εμπειρία, βέβαια. Υπάρχουν τα παιδιά που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις προηγούμενες δύο χρονιές στην ομάδα, που έκανε, βέβαια, και μια εξαιρετική πορεία την περσινή χρονιά. Αλλά το ξέραμε ότι ήταν μια μεταβατική περίοδος και βέβαια έχουμε και ένα γεγονός που πάντα συμβαίνει στο. Βέβαια, εμένα η πρώτη μου εμπειρία είναι στην νησί, ότι ξεκινάει αργά η προετοιμασία. Μετά δεν πρέπει να έχεις πολλά προβλήματα για να μπορείς να. Δεν κάνετε πολλά φιλικά, έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Σκύρου. Ακριβώς. Είστε λίγο απομονωμένοι από το νησί, από την Εύβοια και δεν έχετε να παίξετε φιλικά με άλλες ομάδες. Η προετοιμασία είναι λίγο δύσκολη, οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Πρέπει να πορευτείτε είναι με τα παιδιά. Είναι πολλά, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πολλά τα θέματα. Είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εντάξει, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε συνεχόμενα. Και γι' αυτό εντάξει, είμαι της άποψης ότι με δουλειά η ομάδα μπορεί να επανέλθει σε κάποιες επιτυχίες και πιστεύω ότι δεν έχει κρυθεί καταρχάς τίποτα στο πρωτάθλημα. Ο στόχος σε σχέση με πέρυσι, κατά τη γνώμη μου. Θεωρούσα ότι θα έπρεπε να είναι στις. Αν πέρυσι βγήκε η ομάδα 6, είχε τη δυνατότητα να είναι στις 10-12 ομάδες λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα έχουμε. Είναι μαραθώνιος. Δεν είναι δηλαδή. Χάσαμε τώρα 6-7 μάχες συνεχόμενες. Έχουμε βέβαια ένα βαθμό. Αλλά από την αλήθεια είμαστε και. Ενώ γίνεται εργασία, υπάρχει δουλειά. Η ομάδα στην ουσία δουλεύει σχεδόν ένα μήνα. Όλοι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή έχετε αργήσει, λέτε, δουλεύετε ένα μήνα μόνο. Έχει πάει κάποιο χρόνο. Δουλεύουμε ένα μήνα. Έχουμε ξεκινήσει από 18 Αυγούστου την προετοιμασία. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία η προετοιμασία αυτή δεν έχει.
πώς το πω, δεν έχουν κερδίσει δηλαδή όλοι οι παίχτες στο 100%. Δεν έχουμε, δηλαδή δεν είχαμε τους παίχτες 100% για να κερδίσουμε και να είμαστε μια ομάδα γύρω στο 80%. Καταλάβατε, οπότε μπορείς εύκολα να επεξέλθεις στο ποτάμι διαφορετικά. Ναι, σωστά. Έχουμε δηλαδή κάποιοι παίχτες είναι στο 30, γιατί δεν εμφανίστηκαν από την αρχή, κάποιοι είναι στο 50, κάποιοι στο 70 και δεν έχουμε μονιάσει, δεν έχουμε γίνει ομάδα ακόμη. Σωστό. Ως το θέμα της φυσικής κατάστασης. Φαίνεστε ως αδύνατος κρίκος μαζί με τη Δόξα Προκοπίου, είστε οι ομάδες που δύσκολα από ό,τι λένε και φαίνεται δηλαδή, αυτό θα προλάβουν να σώσουν την παρτίδα. Εσείς πώς νιώθετε ότι το πρωτάθλημα αυτό το φετινό έχει τελειώσει ή έχετε ακόμα ελπίδες? Μαθηματικές σίγουρα υπάρχουν ελπίδες. Αν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα ήμουν και εγώ τέλος πάντων. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μαθηματικές ελπίδες πάντα υπάρχουν. Γιατί όπως απέδειξε και η ομάδα στο δεύτερο γύρο πέρυσι, ειδικά μετά το Δεκέμβριο, έκανε μια εξαιρετική πορεία. Πολύ εξαιρετική πορεία μετά το Δεκέμβριο, όντως έτσι. Εξαιρετική πορεία και κέρδιζε παιχνίδια τα οποία ήταν ανέλπιστα. Έτσι. Να πω την αλήθεια ότι εγώ είμαι αισιόδοξος με την ομάδα. Τα παιδιά προσπάθουν, δουλεύουν, υπάρχει μια διοίκηση εξαιρετική. Θεωρώ ότι είναι θέμα ψυχολογικό περισσότερο, γιατί δεν μας δίνεται η ευκαιρία, είμαστε και άτυχοι βέβαια. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παιχνίδι τα οποία έχουμε παιχνίδια τα οποία περισσότερο δεν είναι με δική μας λειτουργία, που ως ένα σημείο προσπαθεί, αλλά δυσκολευόμαστε στον γκολ με τις απουσίες που έχουμε μπροστά. Μας είπε βέβαια ο παίχτης που είναι ο Μανουλάκης ο Νίκος, ο οποίος βέβαια έχει τραυματισμό και είναι το βαρύ πυροβολικό μας, κακά τα ψέματα, και προσπαθούμε να βρίσκουμε συνεχόμενα λύσεις. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμα, η ομάδα δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα ούτε καν τις θέσεις που μπορεί να παίζει ο καθένας. Ωραία, coach. Τους τραυματισμούς, κάποια προβλήματα που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε και το σημερινό παιχνίδι να σου πω κάτι. Ναι, πέστε μας δύο κουβέντες για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι, μιλήσαμε γενικά για την Ισκύρο, είναι λίγο δύσκολα τα λέμε μεταξύ μας. Ακριβώς, γιατί τώρα ο καθένας που ακούει με την ομάδα θεωρεί ότι εντάξει, δεν θα είμαστε μια ομάδα εύκολη για όλες. Όχι, αυτό θα φανεί και όλες, θα διαψευθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε μια νίκη στην ουσία. Τώρα ας ελπίσουμε ότι την Κυριακή, που και το πρόγραμμα αρχίζει λίγο, γίνεται με ομάδες κάτω από την 7η-8η θέση, γιατί είχαμε και δύσκολο πρόγραμμα κατά ψέματα. Πιστεύω, και τώρα για το σημερινό παιχνίδι να σας πω ότι εντάξει, εκτός ότι παίζαμε μια ομάδα πολύ καλή, η οποία μάλιστα στατιστικώς δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ, εντούτοις το πιστεύαμε το παιχνίδι, πιστεύαμε να κάνουμε από το σημερινό παιχνίδι μια νέα αρχή. Το πρώτο 45 λεπτό ήταν εξαιρετικό για μας, γιατί παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε ένα μόνιμο ελάττωμα, το οποίο πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι τρώμε πολύ εύκολα γκολ και αστεία γκολ. Χάσαμε βέβαια τρεις κλασικότερες ευκαιρίες με τον τερματοφύλακα, τα οποία θα μας έδιναν άλλη πνοή στο παιχνίδι. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας μας, δεν είχαμε άλλο τερματοφύλακα για το συγκεκριμένο μάτς, και φάγαμε επίσης ένα αστείο γκολ το δεύτερο, δηλαδή που ήταν σε καθοριστικό σημείο στο γύρω στο 50-55 αν θυμάμαι καλά. Με αποτέλεσμα να μπήκε παίχτης βέβαια τερματοφύλακας. Εκεί προσπαθήσαμε πάλι, κοιτούσαμε να μας ξεφύγει το γκολ. Προσπαθήσαν τα παιδιά, πραγματικά τα δώσαν όλα. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό. Και δικαίως βέβαια η ομάδα της Χαλκίδας κέρδισε το παιχνίδι. Είναι μια καλή ομάδα και τους εύχομαι να είναι πάντα δυνατή στην πορεία της στο πρωτάθλημα. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για αυτά σημαντικά πράγματα που μας είπατε. Υπάρχει ταλέντο στο νησί, μπορεί η ομάδα της Κύρου. Ταλέντο, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ναι, που το καλά που μου το είπατε τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ταλέντο στο νησί, το οποίο βέβαια εντάξει, πρέπει να επεξεργαστεί, δηλαδή χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά επειδή οι ακαδημίες τώρα που δουλεύουν εδώ και 2-3 χρόνια δουλεύουν εξαιρετικά, είναι σίγουρο ότι το νησί σε 3-4 χρόνια θα έχει ταυτότητα. Και θα έχει ταυτότητα, γιατί τι εννοώ, δηλαδή ότι κάθε φορά θα υπάρχει μια γενιά που θα έρχεται από πίσω, που δεν θα της λείπει παιδεία, θα έχει παιδεία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το σημαντικότερο, το σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε, coach. Ακριβώς, θα έχει ποδοσφαιρική παιδεία, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολα τα πράγματα και για τον προπονητή και για όλο το team που δουλεύει γύρω-γύρω από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα.
Μάλιστα, δεν θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που μιλήσαμε λίγο εδώ στο Ράδιο 1. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Και να είστε καλά, να είστε καλά.